Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό του Ηρακλή, σε έναν από τους δύο, στον κύριο Μανόλογλου, ο οποίος χθες βρέθηκε στο γήπεδο και είχε πάρα πολλή δουλειά εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλή εβδομάδα, γιατρέ. Καλησπέρα. 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 Είστε καλά, ήρεμος. Ναι, ήρεμος. Γιατί σας είδαμε σε πολλά μέτωπα. Σε πολλά μέτωπα. Που αφορούν και το κομμάτι σας, που αφορούν βέβαια και την αγάπη σας για τον Ηρακλή. Γιατί αυτά παθαίνει. Εκνευριστήκατε κι εσείς. Όποιος από τα αλόνια, πάει στα αλόνια, αυτά ναι. Παθαίνει. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, με το παλικάρι, με τον οπαδό του Ηρακλή. Γιατί ήσασταν πάρα πολύ κοντά, τον βοηθήσατε και μπράβο σας μαζί με τους υπόλοιπους από την πρώτη στιγμή. Και ευτυχώς που ήσασταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Έχετε ενημέρωση και σήμερα για το χειρουργείο, για το πώς είναι, ποια είναι η κατάστασή του. Η κατάσταση του είναι σταθερή, είναι καλά δηλαδή. Χειρουργήθηκε χθες άμεσα. Φροντίσαμε να έχω μια επαφή και μια επικοινωνία με τους γιατρούς του Παπα-Νικολάου, ώστε τον αντιμετώπισαν αμέσως. Όχι ότι θα κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά γενικώς η αντιμετώπιση ήταν πολύ γρήγορη και άμεση. Χειρουργήθηκε, είναι καλά, είναι σταθερός. Δεν είναι την πρώτη μεταχειρητική του ημέρα. Και αν όλα πάνε καλά, σε κάποιες μέρες θα πάρει και εξιτήριο. Έχει σπάσιμο στο πόδι? Έχει ένα κατάγμα ξάφρυμα στο κάτω μέρος της κνήμης και της περώνης. Έσπασαν και τα δύο τα κόκαλα και είναι ανοιχτό το κάταγμα, δηλαδή βγήκε έξω το κόκαλο. Άσχημο τώρα, δεν έχει νόημα να το περιγράφουμε. Δεν είναι ο κόκαλος. Δύσκολο, δύσκολη περίπτωση. Ναι. Ευτυχώς και ο Ξυλούς ήταν εκεί και το παλικάρι που ήταν γιατρός αγώνα, ένας συνάδελφος ακόμα ήμασταν εκεί και μπορέσαμε λίγο και το αντιμετωπίσαμε. Άργησε λίγο και το ΕΚΑΒ, αλλά τελικώς όλα καλά. Χειρουργήθηκε σήμερα, πάλι ξαναμίλησα το μεσημέρι με τον διευθυντή πάνω στο Νικολάου και με ενημέρωσε ότι είναι καλά όλα. Να είναι καλά, να είναι καλά και γρήγορα να επανέλθει. Και ευχόμαστε ότι θα επανέλθει αρκετά γρήγορα. Από χθες υπάρχουν απολίες, υπάρχουν ενοχλήσεις, υπάρχουν τραβήγματα, γιατί ήταν ένα γήπεδο το οποίο σας το είπα και χαριτολογώντας εκτός αέρα που βρεθήκαμε στο γήπεδο, ότι με το που το βλέπεις, χτυπάς το χέρι σου στο ξύλο και λες Παναγιά μου, ναι. Ήταν πολύ βαρύ το γήπεδο, πάρα πολύ βαρύ. Εκτός ο χώρος ήταν και οι βροχές που το επηρέασαν. Ήταν πολύ βαρύς ο χώρος, οπότε είχαν κουραστεί πάρα πολύ τα παιδιά. Τώρα καθαρά ιατρικά μιλάω. Υπήρχε μια κόπωση, υπήρχαν μικρές επιβαρύνσεις σε κανένα δύο αθλητές, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό που έχει να κάνει με αποχή από τους υπόλοιπους αγώνες. Το ρωτάω γιατί μεθαύριο αλλά έχουμε και παιχνίδι, έτσι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Να δούμε πώς θα διαχειριστούμε. Με μια προπόνηση ουσιαστικά. Ναι, ουσιαστικά μια προπόνηση. Τα παιδιά που, από τα παιδιά μάλλον που λείπουν εδώ και καιρό, θα δούμε κάποιους την Τετάρτη, δηλαδή είτε τον Σαβελίδη είτε τον Κουτσίδη, που ο Κουτσίδης μπήκε, σκόραρε, ξαναβγεί και δεν έπαιξε χθες, μήπως τους ξαναδούμε. Ο Κουτσίδης δυστυχώς έχει ένα τραυματισμό, ο οποίος συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε κάποια μπροσπίσω, δηλαδή έχει μια ζημιά στον έσω πλάγιό του και αυτό με πολύ ευκολία μπορεί να υποτροπιάσει λιγάκι. Παρ' όλα αυτά τον προσπαθούμε να επανέλθει και αυτός, βέβαια δεν έχει καταφέρει να είναι στο 100%, αλλά έχει και τη θέληση και τη διάθεση για να μπει να παίξει. Οπότε θα δούμε λίγο πώς θα είναι, θα το δούμε και αύριο λίγο πώς θα είναι. Ο Σαβελίδης? Ο Σαβελίδης είναι αρκετά καλά, έχει και αυτός λίγο κάποιες ενοχλήσεις, αλλά νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή για την Τετάρτη. Πέρα από την ιδιότητά σας φυσικά και ξανά θα σας πω μπράβο και σε εσάς και στον κύριο Ξυλούρη που ήσασταν κοντά και βοηθήσατε τον οπαδό του Ηρακλή, δεν το συζητάμε ότι θα το κάνατε, ζήσατε πολύ έντονα και το παιχνίδι και ήσασταν από τους αρκετούς που, πώς να το πω, νομίζω το ρήμα εκνευρίστηκαν είναι λίγο, που μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να μιλήσουν, ναι, γιατί, με γιατί τον διαιτητή. Εγώ μπήκα στον αγωνιστικό χώρο γιατί ήταν κάτι το οποίο άπτεται καθαρά του τραυματισμού στο ΚΑΠ, ας πούμε, και στους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Όταν ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, όταν τραυματίζονται δύο παίκτες, υπάρχει σύγκρουση και τραυματίζονται δύο παίκτες, βγαίνουν ή και οι δύο παίκτες έξω και το κανονικότερο συνήθως γίνεται ότι δεν βγαίνει κανένας από τους δύο παίκτες έξω. Ναι. Σε εμάς έγινε το τρομερό. Βγήκε ο δικός μας παίκτης
και ο παίκτης της αντιπάλου ομάδος έπαιζε κανονικά. Είναι η φάση που του Ηρακλή έφαγε κίτρινη ο ποδοσφαιριστής. Εκείνη η φάση είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Γιατί υπάρχει περιστατικό με παίκτη του Ηρακλή, μου διαφεύγει τώρα ποιος ήτανε, που έφαγε κίτρινη γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί ήταν τραυματίας πριν από λίγο. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν είναι αυτό, αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όταν τραυματίζονται δύο παίκτες, ή βγαίνουν και οι δύο, ή δεν βγαίνουν κανένας από τους δύο. Ναι. Είναι ξεκάθαρος. Και μας έκανε ένα λεπτό να πει ο παίκτης, ενώ ο αντίπαλος παίκτης. Πήγα να ρωτήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν πόση ώρα κάτω. Αυτή είναι η κατάντια μας. Και δικιά μας κατάντια, ενώ κατάντια. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή να παίξει στην Καμαθηνική. Αυτά θα τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ναι, αλλά ξέρετε ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μην από τη στιγμή που δεν μπορούν. Εχθές ο διαιτητής αυτός μας έδειξε ότι δεν είναι διαιτητής. Δεν ξέρω πώς προκύπτει και είναι διαιτητής. Σε αυτή την κατηγορία δεν θα δεις διαιτητές, δεν θα δεις παίχτες. Αλλά υπάρχει μια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κύριε Μανόλογου, που του επιτρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, και να πληρώνεται γι' αυτό. Δεν συμφωνώ, Γιώργο, απόλυτα με αυτό. Αυτά είναι. Η γάμα εθνική. Μα δεν φύτρωσε ένα πρωί να παίξει χθες. Που δεν μπορούν να παίξουν στη Β' εθνική και δεν μπορούν να παίξουν στην Α' εθνική. Τα γήπεδα αυτά παίρνουν άδεια για τη γάμα εθνική, δεν παίρνουν για τη Β', δεν παίρνουν για την Α'. Σωστά. Οι παράγοντες αυτοί θα υπάρχουν και θα ζούνε και θα είναι σαν τις θυάδες που υπάρχουν μέσα στα χορτά. Άρα λέτε ότι πρέπει να το λουστούμε και να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Ναι, και να γίνουμε πιο δυνατοί και να βγαίνουμε πάνω από αυτό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς να πετάμε πάνω από αυτούς. Δεν γίνεται αυτά θα τα υποστούμε και σε πολλά γήπεδα ακόμα και σε πολλές άλλες καταστάσεις που θα συναντήσουμε. Απλά η δική μου η ένσταση έχει να κάνει ότι με αυτούς που διοικούν πλέον και θέλουν να κάνουν λάβαρο της επανάστασης στη λέξη εξυγίαση, να δουν ότι υπάρχουν έστω και στην τρίτη εθνική που δεν ασχολείται κανείς διαιτητές που βρίζουν ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, που κάνουν αυτά που κάνουν για παίκτες που έχουν τραυματιστεί και πάνω απ' όλα είναι η υγεία τους. Γι' αυτό παίζουν στα χωριά. Αυτά τα χωριά ανήκουν σε μια ομοσπονδία όμως. Ανήκουν κάπου. Γι' αυτό παίζουν με τραμποκισμούς, γι' αυτό παίζουν με μαγιές χωριάτικες. Και τους αρέσει αυτό. Κοινωνικός ρατσισμός αυτό. Και τους αρέσει. Το οποίο λέω, ναι. Αλλά αυτοί έρχονται στο Καφαντζόγλιο, κοιτάνε και θαμπώνονται που ήρθανε και σου λένε ότι εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να δείξουμε τη μαγιά μας, θα τη δείξουμε στο χωριό μας μέσα. Κατάλαβες. Mm. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις είναι συνηθισμένα φαινόμενα στα ελληνικά γήπεδα της επαρχίας και στις κατηγορίες αυτές. Δυστυχώς παίζουμε εδώ. Δυστυχώς. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να φύγουμε από αυτό το βούρκο. Πείτε γιατί μου κάτι. Δεν είναι μόνο αγωνιστικός βούρκος. Παρακαλώ. Έτσι δεν είναι μόνο αγωνιστικός ο βούρκος. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Έχετε δίκιο. Μια ερώτηση, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Επειδή τον είδατε αυτόν τον άνθρωπο από πάρα πολύ κοντά. Συγγνώμη για το ύφος της ερώτησης. Πώς είναι. Πώς τον είδατε. Είναι ο κλασικός άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από μια στολή. Ή τι σας έλεγε, έτσι για να σας βοηθήσω. Γίνεται ένα ανθρωπάκι, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όταν βγάλουν τη στολή γίνονται ανθρωπάκια. Είναι άνθρωποι που δεν θα τους χαιρετήσεις, δεν θα τους δώσεις καμία σημασία και θα ενοχληθούν. Θέλουν να έχουν την προσοχή αυτοί οι άνθρωποι. Αντί να είναι οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, γίνονται κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές. Δεν θέλω να γίνω εγώ ο πρωταγωνιστής ή ο Κατσαμπής ή ο Λάκης ο Παπαϊωάννου που μπήκαν. Θέλω να ασχολούμαστε μαζί τους. Έτσι. Μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι, αν βγάλουν τη στολή στον δρόμο, δεν τους αναγνωρίζει κανένας. Αυτοί θέλουν να τους βρίζουν για να παίρνουν την προσοχή. Θέλουν και την αρνητική δημοσιότητα. Γιατί θεωρούν ότι είναι δημοσιότητα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάρα πολύ καλά. Δεν μπορείς να τα βάλεις αυτούς τους ανθρώπους. Τι να σου πω τώρα άλλο. Αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Τα περιμένεις σε κάθε χωριό που θα πας. Σε κάθε επαρχία. Γιατί έχουν την οτροπία αυτή της επαρχίας. Καταλαβαίνεις. Μα ήδη διάβασα και δύο παραδείγματα νωρίτερα στον πρόλογο της εκπομπής από δύο διαφορετικές ομάδες. Ο Απόλλων Λάρισας στην Τρίτη Εθνική και μια ομάδα από την Πέλα στα τοπικά, που και στα δύο παιχνίδια ο χθεσινός διαιτητής έβριζε πάλι ποδοσφαιριστές. Άρα μπράβο. Το κάνει κάθε φορά. Άρα κάποιος του το επιτρέπει και το κάνει κάθε φορά. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Αυτό. Θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο. Ξέρω ότι θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά δεν μπορώ να το παραβλέψω και πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα.
Οφείλω εγώ να κρατήσω τα προσχήματα και να το πω. Πρόσφατα έγινε μια συνέντευξη τύπου στην οποία έδωσα το παρόν από τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας βγήκε μια συμπληρωματική ανακοίνωση. Την έχω μπροστά μου που γράφει ότι θέλουμε να ενημερώσουμε όσον αφορά τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Μανόλογλου, ότι δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει στο τμήμα και τον ευχαριστούμε θερμά σαν ΔΣ για τις υπηρεσίες του και την πολύτιμη προσφορά του. Πέρα από τον μπράβο που θα πω εγώ, έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι από αυτού? Όχι. Ήταν φυσιολογικό. Όπως αναφέρθηκαν ποια είναι τα έξοδα, έπρεπε να αναφερθεί και που γλιτώνουμε κάποια έξοδα. Θεωρώ ότι έγινε σε δεύτερο χρόνο, δεν έχει να κάνει κάτι Όχι, άλλο. Η ερώτησή μου δεν είναι αυτή. Η ερώτησή μου είναι μαζί με τον μπράβο ταυτόχρονα, ότι είναι ζήτημα καρδιάς αυτό, έτσι, καθαρά. Δεν... Τώρα δεν νομίζω ότι το ξέρετε πια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε γιατί το κάνουμε στον Ηρακλή. Γιατί δεν είναι μια δουλειά ή ένα επάγγελμα, είναι κάτι που αφορά την ανθρώπινη ζωή, αφορά την υγεία. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ το βλέπω λίγο, πολύ διαφορετικά. Αν δεν κάνεις και λίγο χόμπι το επάγγελμά σου, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει προοπτική και δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά το συγκεκριμένο και η ιδιότητά σας είναι υπερπολίτιμη για τον καθένα από εμάς, γι' αυτό το αναλύουμε. Εμένα είναι χαρά μου να μπορώ να προσφέρω. Ξαναλέω, είναι περισσότερο θα ήθελα να ασχολούμαι τραυματίες, όσο άχαρο να ακούγεται και αυτό, έτσι, και να χειρουργώ έναν παίχτη ή να κουράρω έναν παίχτη, παρά να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο που δεν έχει να κάνει με την ιατρική μου ιδιότητα. Δυστυχώς όμως, σε αυτή την κατηγορία που παίζουμε, και τα ίδια γίνονται και στο ποδόσφαιρο, τα ίδια γίνονται και στο μπάσκετ, θα ασχοληθούμε με 1000 πράγματα. Ναι. Καταλάβες. Αναγκαστικά. Αν ανέβουμε, αν με το καλό πάμε στην αλφαεθνική, παίζουμε στην αλφαεθνική, αλλά παίζουμε στην α1, θα υπάρχουν και υπάρχουν ο κάθε άνθρωπος, ο καθήλυνα αρμόδιος στη θέση του. Εδώ έτσι όπως θα φτάσαμε, όλοι θα τα κάνουμε όλα. Όλοι τα κάνουμε όλα εκεί μέσα. Και επειδή είστε έτσι, πάρα δηλαδή, πολύ κοντά και στο... Από πέρσι που στο Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, ήμασταν μια παρέα 5 ανθρώπων με προεξέχοντα τον προπονητή που εμείς κρατούσαμε όλη την ομάδα. Και δηλαδή, τι να πούμε, ότι φέρναμε τα φαγητά, παίρναμε κάθε μέρα, πήγαινα εγώ στο φούρνο και τους έφερνα. Εγώ θυμάμαι και τα αρκετά τραπέζια που κάνατε μαζί με τον κύριο Ξυλούρη στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αυτά, ξέρεις τι γίνεται. Ελείψη κάποιων καλό ανθρώπων. Είναι όμως κάποια στιγμή να αναδεικνύονται. Καλό είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν θα τα κάνεις μια φορά, δύο φορές, το να το κάνεις συνεχόμενα, δεν το κάνεις για να προβληθείς. Όχι βέβαια. Έτσι, βγαίνει, όχι, βέβαια. Και εγώ δεν το λέω για να χαϊδέψω ή να προβάλλω τον κύριο Μανόλογλου. Ξέρουν όλοι ποιος είναι. Απλά επειδή είναι πρόσφατα αυτή η ανακοίνωση, ήθελα να την καταγράψω. Ευχαριστώ δηλαδή και πάλι. Αλλά θεωρώ ότι ξαναλέω ότι όλοι μας από το μετερίζει του ο καθένας προσφέρει όσο περισσότερο μπορεί. Κατάλαβες. Και ίσως τα αθόρυβα δηλαδή, είναι και τα πιο πολύτιμα, γιατρέ. Αν υπάρχει ισχυρή διοίκηση, έτσι, εγώ θα περιοριστώ και ο καθένας μας θα περιοριστεί. Σωστά. Εδώ τώρα βλέπεις ότι και οι άνθρωποι παλεύουν με τα ψίχουλα. Ναι. Παλεύουμε όλοι με τα ψίχουλα. Δεν θα βοηθήσουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα γλιτώσει 5 ευρώ από μένα, 10 ευρώ από τον άλλον, θα προσφέρει ο άλλος 50, 100. Αυτό είναι. Αυτοί είμαστε δυστυχώς. Έχουμε την ευκαιρία, την ευτυχία στο μπάσκετ να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά. Έτσι. Και βλέπεις ότι τα πράγματα ρολάρουν αρκετά καλύτερα. Ήμουν έτοιμος να κλείσω με αυτό, με την τελευταία νίκη στον Πειραιά. Το μπάσκετ πάει καλά, παιδιά. Το μπάσκετ είναι σε καλό δρόμο. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές. Το μπάσκετ έχει μια ποιότητα η οποία φαίνεται σε πάρα πολλές, με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, έτσι, και αγωνιστικούς και εξαγωνιστικούς, και από την ποιότητα των παιχτών και από την ποιότητα των παιχτών σαν άνθρωποι. Έτσι, μιλάμε για μεγάλη ποιότητα η ομάδα. Να σου πω την αλήθεια, είμαι χαρούμενος που παίζουμε στην Α2 και δεν παίζουμε στην Α1 για ένα και μόνο λόγο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ναι. Γιατί θα είχα να ασχοληθώ με άλλους 5 μαύρους, οι οποίους δεν τους ήξερα και δεν θα ήξερα πώς τους λένε. Και δεν θα ήξεραν και αυτοί πώς με λένε. Θα λέγανε ντόκτορα, ας πούμε. Εντάξει, θα τους μαθαίνατε σε μια μέρα. Ενώ εδώ έχεις να κάνεις με 12 παλικάρια τα οποία είναι άνθρωποι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο χρονιές τώρα που είναι μια χρονιά καλύτερη από την άλλη. Εγώ θα ευχηθώ όμως τώρα, έτσι για να σας τη σπάσω λίγο, του χρόνου να ασχολείστε και με αυτό. Εννοείται. Θα το ευχηθώ. Εννοείται. Μπορεί να είναι Κροάτες, μπορεί να είναι Σέρβοι, μπορεί να είναι. Και εγώ το εύχομαι. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Να σας λένε όλοι ντόκτορ, ακόμα και οι Έλληνες τώρα που θα το μάθουν, να σας λένε μόνο, να σας μιλάνε όλοι στα αγγλικά. Γαλλικά, Ιταλικά, να σας κάνω τέτοιο σπάσιο. Αλλά να είμαστε στην Α1. Αυτό. Θα είμαστε στην Α1. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
Περισσότερο από πέρσι. Να είστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα. Έγινε, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.